να πιαστώ από αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας για τον ιδιωτικό τομέα. Φαίνεται τώρα σε αυτό το κύμα της πανδημίας που περνάμε ότι φτάσαμε στο μη περαιτέρω και ουσιαστικά επιστρατεύονται και ιδιωτικά νοσοκομεία. Βλέπουμε δηλαδή ότι δημιουργούνται μονάδες αποκλειστικά για περιστατικά COVID και επιστρατεύονται και τον Τινάν και το Νάσιο για να διαχειριστούν τα υπόλοιπα περιστατικά. Η εκτίμησή σας είναι ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να αντιθασέψουμε την έξαρση των κρουσμάτων ή μπορεί να ζήσουμε ακόμα και χειρότερες καταστάσεις. Εάν δεν πάνε καλά τα πράγματα συνδυαστικά και με τα μέτρα που έχουν πάρθει, έτσι. Να σας πω, ένα σύντομο σχόλιο σε σχέση με την ερώτηση για την πορεία ασυλίας του ναζιστή λαού. Ναι, βέβαια, ναι. Να πω ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γιατί δεν είναι και η βαρύτητα των περιπτώσεων όλων ίδιων. Δεν έχουμε κάθε μέρα στο Ευρωκοινοβούλιο περιπτώσεις άρσης ασυλίας ανθρώπων που έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για καθοδήγηση εγκληματικής οργάνωσης που αφαίρεσε τη ζωή ή δολοφόνησε ανθρώπους. Άρα λοιπόν, κατά την άποψή μας, εμείς έχουμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις στον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, γιατί διαπιστώνουμε μια απαράδεκτη ολιγορία η οποία δίνει και το δικαίωμα στον καταδικασμένο πλέον ναζιστή λαγό να αξιοποιεί τις δυνατότητες που του δίνει η ευρωκοινοβουλευτική του θέση, όλα αυτά τα οποία συνδέονται με την ευρωκοινοβουλευτική του θέση, για να συνεχίζει να προκαλεί, να κάνει χυδαίο αντικομουνισμό, να ζητάει περιορισμούς, καταστολή, περιστολή δικαιωμάτων άλλων ευρωβουλευτών, όπως τον ευρωβουλευτών του Κομμουνιστικού δηλαδή, Κόμματος και άλλους. Το διάστημα αυτό που έχει μεσολαβήσει έχει κανονικά δικαίωμα να πάρει το λόγο, να μιλήσει, να τοποθετηθεί, να υποβάλει ερωτήσεις, κανονικά όλα τα δικαιώματα και τα προνόμια. Έχει πάρει το λόγο σε όλες τις ολομέλειες που έχουν διεξαχθεί εδώ και 3-4 μήνες παραπάνω που είναι καταδικασμένος, από τον Νοέμβρη δηλαδή μέχρι και την προηγούμενη. Πράγμα το οποίο εμείς το έχουμε καταδικάσει ανοιχτά και πρόκειται για μεγάλο πρόβλημα και μεγάλο λάθος στο χειρισμό ολιγορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και πληρώνεται και κανονικά, μην το ξεχνάμε. Από την αρχή του. Πληρώνεται κάθε μήνα κιόλας. Όλα αυτά συνδέονται με το ζήτημα ότι είναι εκεί. Να. Έτσι. Άρα, αν μου επιτρέπετε, συμπληρώνοντας. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Ακούστε, δεν είναι τόσο απλό. Όλα τα κόμματα του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Τόπου έχουν κάνει παρέμβαση, και εμείς βεβαίως και τα άλλα κόμματα, που έχουν κάνει παρέμβαση στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αλλάξει η διαδικασία και όπως πολύ σωστά είπε και ο συνάδελφός μου, αυτό που πρέπει να γίνεται όταν έχουμε καταδικαστικές αποφάσεις από δικαστήρια εθνικά, να προηγούνται οι άρσεις των ασυλιών από οποιαδήποτε άλλη υπόθεση που έρχεται, στην οποία, όπως σας είπα προηγουμένως, δεν κοιτάζει την ουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο, κοιτάζει την εταιρεία και το κράτος δικαίου. Και έχετε απόλυτο δίκιο όταν το λέτε αυτό. Είναι μια παρέμβαση που έχουν κάνει όλα τα κόμματα. Αλλά μια και πήρα τον λόγο, θέλω να πω και κάτι για την πανδημία. Ένα λεπτό να τελειώσει ο κ. Σαλαβάνος. Καθίστε να απαντήσει. Πρώτα τον έχουμε ρωτήσει. Τώρα έρχομαι σε αυτό. Σε σχέση με την εξέλιξη της πανδημίας, η άποψή μας είναι η εξής. Τα lockdown, μέσα στα lockdown, για να εκτονωθεί η πίεση στο δημόσιο σύστημα υγείας, αυτό που κάνουν είναι να ομολογούν τα αδίέξοδα στα οποία έχει οδηγηθεί η πολιτική της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης της υγείας. Αυτή είναι η πολιτική που οφείλεται στο γεγονός ότι κατέρευσε το σύστημα υγείας. Μια πολιτική την οποία εφάρμοσαν και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πρωτύτερα. Άρα λοιπόν το ζήτημα αποδεικνύεται πέτρινα το εξής. Δεν μπορεί να αποζωπηθεί η πίεση στο σύστημα υγείας, στο ΕΣΥ, αν δεν πάρθουν τα αναγκαία μέτρα τα οποία οι εργαζόμενοι και ο λαός μέσα από τα σωματεία και τα συνδικάτα τους ζητάνε εδώ και μήνες, δηλαδή να περιοριστούν οι βασικές εστίες υπερμετάδοσης, οι οποίες είναι στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτές ήταν οι συστάσεις των ειδικών όταν γρήγορα χειροτέρευσε, για παράδειγμα, η κατάσταση στη Δυτική Αττική, στη Δυτική Αθήνα. Και εκεί βλέπουμε λάστιχο συνθήκες περιορισμών στους χώρους δουλειάς. Δείτε τι γίνεται στα σούπερ μάρκετ, όπου είχαμε θανάτους. Η ιχνηλάτιση σταματάει στα 2 μέτρα από το κρούσμα. Εργαζόμενοι των σούπερ μάρκετ μπορούν να πηγαίνουν σε ολόκληρη την Ελλάδα από κατάστημα σε κατάστημα, τη στιγμή που η κυβέρνηση δεν επιτρέπει σε έναν άνθρωπο να περάσει στο διπλανό δήμο. Η κατάσταση όντως χρειάζεται, όπως και τα σωματεία των εργαζομένων στα νοσοκομεία έχουν από χθες καταγγείλει, άμεσα μέτρα, τα οποία δεν είναι μόνο η επίταξη των ιδιωτικών μονάδων υγείας και των γιατρών τους με καταβολή των μισθών τους από το κράτος, αλλά είναι και η άμεση ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας για να μπορούμε να τα καταφέρουμε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει
όλοι οι γιατροί κάτοχοι πτυχίου και τίτλου ειδικότητας άμεσα να ενταχθούν, να προσληφθούν όλοι εκείνοι οι οποίοι έχουν κριτήρια τα οποία ανταποκρίνονται στις προκηρυγμένες θέσεις και να επιταχθούν. Εμείς δώσαμε, αν θέλετε, και κατάλογο ονομαστικό σαν ΚΚΕ τις ιδιωτικές δομές υγείας που υπάρχουν στο λεκανοπέδιο, ιδιαίτερα όπου είναι δύσκολο το πρόβλημα, μεγάλο το ζήτημα, που πρέπει να επιταχθούν. Και όταν λέμε να επιταχθούν, γιατί εδώ θέλει και μια προσοχή, δεν είναι να γίνει αυτό με νόμους όπως τους πάνω από 100 που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση στην περίοδο της πανδημίας, που επί της ουσίας έδιναν παραπάνω χρήμα στους ιδιώτες κλινικάρχες ή που τους έδιναν τη δυνατότητα χωρίς κανένα έλεγχο να αυξάνουν τον αριθμό των ιδιωτικών ΜΕΘ κατά 40% έτσι ώστε να αξιοποιούν την αύξηση, το αυξημένο αντίτιμο καταβολής από τον ΕΟΔΗ για τις νοσηλείες σε ΜΕΘ από 800 στα 1600 ευρώ, αλλά να επιταχθούν τώρα χωρίς καταβολή κανένας αντιτίμου. Ενδεχομένως με αυτά τα μέτρα και βασικά με τα μέτρα προστασίας στους τόπους δουλειάς, να σταματήσουν για παράδειγμα τις καταστάσεις όπου οι εργοδότες ζητάνε τον εργαζόμενο να γυρίσει στη θέση του, ακόμη και αν δεν περάσει ο απαραίτητος όρος της χρόνος της καραντίνας, ενδεχομένως να μπορούμε να λύσουμε κάπως το πρόβλημα. Ωραία. Αλλά ο μεγάλος ασθενής, και κλείνω με αυτό, είναι το σύστημα υγείας το οποίο είναι εμπορευματοποιημένο, το οποίο λειτουργεί με κριτήρια επιχείρησης και το γεγονός ότι γίνονται τα νοσοκομεία πια με ανακοίνωση του Πρωθυπουργού νοσοκομεία μίας νόσου, δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα σε ασθενείς χρόνιους, σοβαρών παθήσεων, οι οποίοι εδώ και πάνω από ένα χρόνο έχουν αποκλειστεί και αυτό είναι μια εγκληματική πολιτική που μπορεί να θρυνήσουμε πολύ περισσότερα θύματα. Ξέρετε, τις εξελίξεις, ξέρετε, έτσι, καταρχήν απερίφθη εχθές το αίτημά του για αναβολή ή διακοπή της ποινής. Περιμένουμε σήμερα να δούμε τι θα γίνει στο σκέλος που αιτείται τη μεταφορά του στο Κορυδαλό. Το ζήτημα της υπόθεσης του κρατούμενου απεργού πείνας Κουφοντίνα δεν έχει σχέση με τις πράξεις του, οι οποίες έχουν κριθεί και καταδικαστεί εδώ και χρόνια. Το ζήτημα έχει να κάνει με τη μεταχείριση ενός κρατουμένου και όλων των κρατουμένων με βάση τα δικαιώματα τα οποία έχουν και απορρέουν από συγκεκριμένους νόμους και τα οποία εμείς το ΚΚΕ συνολικά τα έχουμε υπερασπιστεί, και το δικαίωμα στις ασφαλείς και καλές συνθήκες κράτησης και το δικαίωμα στην πρόσβαση στην εκπαίδευση, να τηρούνται οι άδειες. Άρα λοιπόν μας δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται η κυβέρνηση αυτό το ζήτημα. Για μας δεν είναι ζήτημα σκοπιμότητας. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη κατάσταση την οποία έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα, έτσι ώστε ο λαός συνολικότερα να αποδεχθεί μεγαλύτερο βαθμό καταστολής, περιστολής των δικαιωμάτων. Απευθύνεται δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται με τέτοια πυγμή την υπόθεση του απεργού πείνα Κουφοντίνα περισσότερο στους ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν και αυτοί τα δικαιώματά τους να περιστέλλονται σε όλα τα επίπεδα και να περιορίζονται η δυνατότητά τους να διαδηλώνουν για τις σύγχρονες ανάγκες τους. Και ξέρουμε ότι είναι ένας τρόπος χειρισμού ο οποίος θα γυρίσει μπούμεραγκ πραγματικά ενάντια στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Σε σχέση με τις πράξεις, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τοποθετηθώ ξανά. Το ΚΚΕ από την αρχή έχει πάρει ξεκάθαρη στάση σε σχέση με τις πράξεις οι οποίες έχουν κριθεί τις 17 Νοέμβρη.